Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι κλίνες εντατικής θεραπείας, μονάδες εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός διπλασιάστηκαν από τον Αύγουστο του 20, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της περίοδου εκείνης για τον κορονοϊό και για την νοσηλεία των βαρέως πασχόντων ασθενών. Η στελέχωση των επιπλέον κρεβατιών κλινών στελεχώθηκε με επικουρικό προσωπικό, ειδικευόμενους νοσηλευτές, με μετακινήσεις προσωπικού είτε από το ίδιο το νοσοκομείο είτε από τα νοσοκομεία της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας. Αποτέλεσμα αυτού ήταν οι κλίνες να φτάνουν στον αριθμό των 63 εντατικής θεραπείας. Από τα τέλη όμως Μαΐου του 2022, πέρυσι δηλαδή, οι 32 παραμένουν κλειστές λόγω του ότι προορίζονταν να ανακοινιστούν μέσω μιας δωρεάς με ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου το φθινόπωρο του 2022. Φυσικά, τώρα έχει περάσει ένα αρκετό μεγάλο διάστημα, 7, 8, 9 μήνες από τότε, παραμένουν αυτές οι κλίνες εκτός λειτουργίας, δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την ανακαίνιση και κατ' επέκταση για την προοπτική λειτουργίας, επαναλειτουργίας, αν θέλετε, των συγκεκριμένων κλίνων. Τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα. Σε τι ενέργειες η κυβέρνηση, το Υπουργείο θα προχωρήσει, ώστε άμεσα να προχωρήσει η ανακαίνιση και φυσικά η επαναλειτουργία των 32 υπαρκτών κλινών, το τονίζουμε, ΜΕΘ, που παραμένουν κλειστές στον Ευαγγελισμό, και φυσικά να προχωρήσει παράλληλα η πρόσληψη προσωπικού, του απαραίτητου ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές. Και φυσικά θα εξασφαλίσουν την λειτουργία, την ποιοτική, την ασφαλή των μονάδων εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου και φυσικά η αξιοποίηση, το δεύτερο ερώτημα, στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των εκατοντάδων πλέον εξειδικευμένων νοσηλευτών στην επίγουσα νοσηλευτική και μονάδες εντατικής θεραπείας που εκπαιδεύτηκαν, αν θέλετε, το διάστημα αυτό, προσφέροντας φυσικά σημαντικό έργο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είτε σε μονάδες εντατικής θεραπείας, είτε σε τμήματα επιγόντων περιστατικών, που ωστόσο λειτουργούσαν ή εργαζόταν με ελαστικές μορφές εργασίας, και φυσικά θα μπορούσε όλο αυτό το δυναμικό που απέκτησε μια τεράστια εμπειρία και αυτή την περίοδο και εξειδίκευση, αν θέλετε, αν μου επιτρέπετε ο όρος, να προσληφθούν άμεσα, καλύπτοντας τις ανάγκες εκατοντάδων αναγκών, αν θέλετε, ή εκατοντάδων κοινών οργανικών θέσεων και στην υπόλοιπη επικράτεια, στη χώρα μας και στα νοσοκομεία. Ευχαριστούμε πολύ. Και σε αυτήν θα απαντήσει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κυρία Σημίνα Γκάγκα. Ορίστε, κυρία Γκάγκα, 3 λεπτά. Καλημέρα, κυρία Λαμπρούλη. Λοιπόν, να σας πω, το 2019 ο Ευαγγελισμός είχε 30 κλίνες ΜΕΘ και 20 κλίνες ΜΑΦ. Στη διάρκεια της πανδημίας αυξήθηκαν, αλλά αυξήθηκαν σε κανονικές ΜΕΘ και τα αποτελέσματα της νοσηλείας στον Ευαγγελισμό είναι εξαιρετικά, όπως ξέρετε, αλλά έγιναν σε μια δομή που δεν ήταν ακριβώς ΜΕΘ, δηλαδή δεν είναι ο ενιαίος χώρος. Άρα το αίτημα του νοσοκομείου ήταν να γίνει ένας ενιαίος χώρος και αυτό ανέλαβε να κάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τα δελτία υποβλήθηκαν στο νοσοκομείο γιατί έγινε μια τεχνική μελέτη. Πέρασαν τεχνικό συμβούλιο αυτή τη εβδομάδα ή την προηγούμενη και ξεκινάει η διαδικασία της ανακαίνησης. Έτσι όπως πρέπει να γίνει για να είναι πραγματικά μια σύγχρονη μονάδα. Η μονάδα, λέω και πάλι, λειτουργεί εξαιρετικά. Θέλουμε να γίνει όπως και οι υπόλοιπες μονάδες του Ευαγγελισμού και όλες αυτές που γίναν τώρα, στα πλαίσια μιας πραγματικά σύγχρονης και υψηλών προδιαγραφών μονάδα, με έναν ενιαίο χώρο που μπορεί να υπάρχει και άμεση πρόσβαση στον ασθενή, αλλά και οπτική επαφή με τον ασθενή. Άρα, αυτό είναι το αίτημα του νοσοκομείου και αυτό κάνουμε. Οι διαδικασίες τηρούνται. Ξέρετε πώς είναι οι διαδικασίες στο ελληνικό δημόσιο. Πρέπει να περάσει τις συγκεκριμένες διαδικασίες. Έχει περάσει ήδη, λοιπόν, σας λέω, τεχνικό συμβούλιο και ξεκινάνε οι εργασίες άμεσα. Μέχρι τώρα και καθημερινά έχουμε κενά κρεβάτια ΜΕΘ. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει μια, αν θέλετε, καθυστέρηση μέχρι να πάει ο ασθενής από ένα νοσοκομείο σε ένα άλλο, αν χρειάζεται. Αλλά έχουμε κενά κρεβάτια ΜΕΘ καθημερινά και για COVID και για non-COVID. Άρα, δεν τέθηκε θέμα. Υπάρχουν δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Αττική συνεχώς κενά κρεβάτια ΜΕΘ. Άρα, δεν έχουμε το μαχαίρι στο λαιμό. Αλλιώς θα τα λειτουργούσαμε και έτσι τα κρεβάτια. Το φτιάχνουμε και το φτιάχνουμε έτσι όπως θέλει και το νοσοκομείο και έτσι όπως απαιτούν οι σύγχρονες προδιαγραφές για τις ΜΕΘ. Τώρα, όσον αφορά τις θέσεις των νοσηλευτών, όπως
Όπως ξέρετε, προκήρυξαμε ήδη 4.000 θέσεις νοσηλευτών. Πάλι οι διαδικασίες είναι στο ΑΣΕΠ, δεν είναι πολύ γρήγορες, αλλά προχωράν, η αξιολόγηση γίνεται. Έχουμε δώσει ειδική μοριοδότηση και για τους ανθρώπους που δούλεψαν στην πανδημία και όλοι οι άνθρωποι που εξειδικεύτηκαν στη ΜΕΘ έχουν δουλέψει στην πανδημία, αλλά και μοριοδότηση για τις ειδικότητες. Και έχουμε κρατήσει με παρατάσεις τους εξειδικευόμενους νοσηλευτές στη ΜΕΘ. Βεβαίως θέλουμε να τους χρησιμοποιήσουμε, γι' αυτό ξεκινήσαμε την εξειδίκευση στις νοσηλευτικές ειδικότητες και θα τη συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Λαμπρούλη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Βεβαίως, οι συγκεκριμένες κλίνες προέρχονταν από τη ΜΑΦ, από ΜΑΦ, λειτουργία ΜΑΦ, μετατρέπονται, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Λέτε ότι μπήκε σε μια πλέον πορεία υλοποίησης στην προοπτική επαναλειτουργία των κρεβατιών, των 32 αυτών κρεβατιών που κλείσανε λόγω της ανακαίνησης, χρονοδιάγραμμα. Ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα, πόσο καιρό. Αν υποτεθεί ότι υπολογίζανε ένα τρίμηνο, τετράμηνο, να το πω έτσι, με βάση την πληροφόρηση που έχουμε για πέρυσι, άρα να υπολογίζουμε ότι σε 3 μήνες ή σε 4 μήνες το πολύ, αυτά τα κρεβάτια θα επαναλειτουργήσουν. Θα ήθελα μια πιο συγκεκριμένη απάντηση από την Υπουργό, κύριε Πρόεδρε. Το δεύτερο που βάζουμε και στην ερώτηση φυσικά είναι τα ζητήματα του προσωπικού, στελέχους δηλαδή των μονάδων εντατικής θεραπείας, τη συγκεκριμένη, αν θέλετε. Κοιτάξτε, τα γνωρίζετε πολύ καλά και τα διεθνή στάνταρ και τις αποφάσεις, αν θέλετε, του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Υπάρχουν αποφάσεις από το 2016 πόσο πρέπει να αναλογεί ανακλίνει ΜΕΘ, για παράδειγμα, πόσοι νοσηλευτές. Ανακλίνει ΜΕΘ, θα πρέπει να υπάρχουν 4. Λέτε ότι ναι, με παρατάσεις συνεχίζει το υφιστάμενο προσωπικό νοσηλευτικό να εργάζεται στην μονάδα. Θα χρειαστεί περισσότεροι προφανώς. Και σε αυτή την κατεύθυνση δεν ξέρω αν μέσα σε αυτές τις 4.000 που είπατε συγκαταλέγεται και ένας αριθμός νοσηλευτών οι οποίοι θα στελεχώσουν και τις κλίνες ΜΕΘ του Ευαγγελισμού. Κοιτάξτε, μπορεί όπως είπατε να μην υπάρχει οξυμένη ή αυξημένη μάλλον ζήτηση σε κρεβάτια εντατικής θεραπείας, με αφορμή δηλαδή τη μειωμένη λειτουργία κρεβατιών ΜΕΘ στον Ευαγγελισμό. Είναι όμως, ο Ευαγγελισμός είναι και η ναυαρχίδα του ΕΣΥ. Πέρα λοιπόν από τα περιστατικά που αμυγώς λόγω ενός οξυμένου προβλήματος οδηγούνται σε ΜΕΘ ή χρήζουν μονάδες εντατικής θεραπείας, στις μονάδες εντατικής θεραπείας και του Ευαγγελισμού συγκεκριμένα, πολλές φορές νοσηλεύονται για πολύ μικρότερο διάστημα και περιστατικά τα οποία προκύπτουν από διάφορες ιατρικές πράξεις, χειρισμούς που γίνονται εξειδικευμένως έτσι, παροχές στο συγκεκριμένο, αν θέλετε, νοσοκομείο και όχι μόνο. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι επήγει, κατά τη γνώμη μας, και εδώ θα χρειαστεί και χρειάζεται κατά τη γνώμη μας οι όποιες, ας το πούμε έτσι όπως αναφέρετε κι εσείς, γραφειοκρατικές διαδικασίες να επισπευθούν ώστε άμεσα και σε πολύ μάλλον σύντομο χρονικό διάστημα να επαναλειτουργήσουν αυτές οι κλίνες και παράλληλα με την αποπεράτωση των εργασιών που είναι απαραίτητες και έχουν δρομολογηθεί όπως είπατε να έρθει να εγκατασταθεί, να το πω έτσι, και το προσωπικό το απαραίτητο, το αναγκαίο, ιατρικό, νοσηλευτικό, βοηθητικό κατ' επέκταση για να λειτουργήσουν όπως πρέπει να λειτουργούν με βάση, όπως είπαμε, τα διεθνή στάνταρτ και τις αποφάσεις εξάλλου του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εμείς ευχαριστούμε. Ορίστε, κύριε Κάκα. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, τώρα που έγινε το Τεχνικό Συμβούλιο, υπολογίζουμε ότι οι διαγωνιστικές διαδικασίες, που επίσης είναι συγκεκριμένος ο τρόπος που πρέπει να ακολουθηθεί, θα τελειώσουν γύρω στο τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Δηλαδή, οι προσφορές, το άνοιγμα των φακέλων, των τεχνικών προδιαγραφών, των οικονομικών προδιαγραφών, αυτές είναι οι διαδικασίες του ελληνικού δημοσίου. Θα θέλαμε να είναι πιο γρήγορες, αλλά αυτές είναι για να μπορούμε να έχουν όλη τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορές, να έχουμε το χρόνο. Έτσι γίνεται πάντα. Άρα υπολογίζουμε ότι τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα μπει ο ανάδογος. Και από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πόσο είναι το τεχνικό έργο, αλλά υπολογίζουμε 3-4 μήνες, κάτι τέτοιο, για να τελειώσει η διαδικασία αυτή. Όχι πάνω από 5 μήνες, λέει το νοσοκομείο. Αυτές είναι οι διαδικασίες όμως. Δηλαδή τους χρόνους δεν μπορούμε να τους πιέσουμε ούτε για την ασφαλή διεξαγωγή των διαγωνισμών και για να μην υπάρχουν
θέμα το ότι α, το κάνατε έτσι, α, το κάνατε αλλιώς, ούτε από άποψη τεχνικής είναι ένα έργο που έχει οξυγόνα, που έχει ρεύματα, τα ξέρετε αυτά. Άρα υπολογίζουμε 4-5 μήνες μετά από τον Απρίλιο και μετά, για να παραδοθούν τα κρεβάτια. Και σας λέω και πάλι ότι αυτή τη στιγμή θέματα με τις μονάδες δεν έχουμε. Και το καλοκαίρι συνήθως έχουμε λιγότερο. Οπότε νομίζω τώρα να σας πω όσον αφορά το προσωπικό. Σας δίνω αυτά είναι τα χαρτιά που έχω από τον Ευαγγελισμό. Ας πούμε, αιματολογίες για θέσεις ιατρικές 83%, 81%, 74%, 75% το ποσοστό κάλυψης των θέσεων. 85%, 85%, κάπως έτσι. Τώρα, για το νοσηλευτικό προσωπικό. Πέν νοσηλευτικής, το σύνολο των οργανικών είναι 64, υπηρετούν σήμερα επικουρικοί και μόνιμοι 104, οι μόνιμοι είναι 50 στους 64, οι επικουρικοί είναι 13 και έχει και ειδικευόμενους, εξειδικευόμενους 41. Τεν νοσηλευτικής 654 σύνολο οργανικών, 710 υπηρετούντες, που είναι 523 μόνιμοι, 165 επικουρικοί και 13 ειδικευόμενοι. Υπάρχουν και κάποιοι του ΑΕΔ. Γενικά το ποσοστό κάλυψης είναι 101% αυτή τη στιγμή και στον Ευαγγελισμό με την προκήρυξη των 4.000 θέσεων δώσαμε 168 θέσεις νοσηλευτικού. Άρα γενικά η προσπάθειά μας είναι τα νοσοκομεία να καλυφθούν ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο κόσμος που πηγαίνει σε αυτά τα νοσοκομεία. Με την πληρότητα που έχουν, ο Ευαγγελισμός έχει πληρότητα, έχει πολλά κρεβάτια μονάδας, άρα παίρνει και πολύ νοσηλευτικό προσωπικό. Και αντίστοιχα ιατρικό προσωπικό, τις θέσεις δηλαδή που ζητάει το νοσοκομείο, τις δίνουμε. Ευχαριστώ πολύ.